Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο πανέμορφο Κιλίνη Beach Resort, στο κάστρο της Κιλίνης. Και μια αγαπημένη στήλη της εκπομπής και είναι αγαπημένη γιατί τρώμε. Ξεκινάει και γίνεται και εδώ η Στασεξοχάς. Είναι λοιπόν διαγωνισμός παγυρικής, είναι ριζότο με θαλασσινά. Μάλιστα. Ωραία. Ριζότο με θαλασσινά. Έχουμε δείξει αρκετές φορές πώς κάνουμε και τα θαλασσινά και ριζότο. Ακριβώς. Ένα, μίλα στο μικρόφωνο. Ένα με το πειράζει. Σωστό. Λοιπόν, πρώτη διαγωνιζόμενη, κυρία Μαρία Παπαγιάννη. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας, πάρετε το μικροφωνάκι να κρατάτε. Από πού είστε εσείς? Είμαι από την περιοχή του Κάστρου. Εδώ από πάνω δηλαδή. Ναι, 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 εδώ κοντά. Και βλέπετε την εκπομπή ότι γίνεται εδώ. Και γίνεται και να περάσω. Ναι. Εσείς είστε καλή μαγείρισα. Ασχολούμαι λίγο με την κουζίνα. Με τι ασχολείστε εσείς κανονικά? Οικιακά. Οικιακά. Πόσα παιδάκια έχετε? Δεν έχω παιδάκια. Α, άρα τον άντρα φορτίζω. Τον άντρα. Άντρα έχετε όμως. Άντρα έχετε. Έχω, έχω. Μπράβο. Από πού είστε, Ελληνίδα? Ελληνίδα. Ανόμιζα μήπως είστε για διακοπές εδώ και είστε ξένοι και. Όχι, όχι. Σας έκλεψε κάποιος. Και πετάξατε για να μην το πείτε. Πώς φτιάξατε το ριζότο με τα μύδια εκεί, για πείτε μας. Λοιπόν. Κάναμε μια προετοιμασία του ριζιού πρώτα. Στη συνέχεια βάλαμε στο τηγάνι τα μύδια. Ναι. Με λίγο σκόρδο, κρεμμυδάκι, πιπεριές ανάμεικτες κλπ. Ναι. Και η τελευταία πιτελιά που είναι νομίζω η καλύτερη είναι ότι βάλαμε τη σάλτσα μουστάρδας. Α, με μουστάρδα. Με μουστάρδα. Η οποία δίνει μια άλλη γεύση στο πιάτο. Και στη συνέχεια προσθέσαμε το ρύζι μέσα και όλο μαζί. Πολύ επαγγελματικό ρεάκι ακούγεται. Και εγώ πολύ επαγγελματικό ρεάκι. Πιστεύω ότι θα είναι νόστιμο. Δεν πιστεύω να το παίρνετε από το ξενοδοχείο εδώ τίποτα. Βάζετε το ζωμό μουστάρδα, σταματούσατε, ξαναβάζετε. Ναι, ναι. Κάτι διαστήματα, ναι. Ήρθα, τι κάνετε. Γεια σας. Δημήτρη, γιατί είναι τρία πιάτα? Δεν ξέρω τώρα τι γίνει, δεν πειράζει. Στέλιο, πώς το έχετε σκεφτεί? Πώς το έχετε σκεφτεί? Α. Εντάξει. Ωραίο. Φανταστικό είναι. Ωραίο. Από, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ωραία. Έλα, Κατερίνα. Είναι λίγο καυτερό βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει. Έλα, Κατερίνα. Έλα, ρε Κατερίνα. Κατερίνα, και εσύ μαγειρεύεις. Από μπροστά, ρε Κατερίνα, σε βρέπουμε, δεν είναι κακό. Δεν θα ήταν ωραίο να περνούσε από μπροστά σα. Γιατί, τι είναι κακό? Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, μαγειρεύεις, Κατερίνα? Τι θέλεις, Γιώργο μου? Μαγειρεύεις, λέει Φέη. Ναι, μαγειρεύω. Τι κάθε φαγητό μέρα. Ού, χαμός και η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι? Η σπεσιαλιτέ μου, να δοκιμάσω και θα στην πω μετά. Πες τα μετά. Ωραία νύχια, Κατερίνα, ευχαριστώ. Μα αυτά τα νύχια μαγειρεύεις? Είναι υπέροχο. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Συγχαρητήρια. Είστε καταπληκτικοί. Έλα, Μάρκο, μαγειρεύεις. Μάρκο, μαγειρεύεις. Αλλά τρώω πάρα πολύ ωραία. Μαγειρεύει. Έχει αδυνατήσει όμως, ρε μπαγκάσα. Πολύ. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Τίποτα, διατροφή. Τι τρως δηλαδή? Τα πάντα, αλλά με μέτρο. Δεν χρησιμοποιώ πυρούνι. Παίρνω το μέτρο και ό,τι πιάσει δεν πιάνει. Το μέτρο και επειδή δεν πιάνει πολύ πράγμα. Δεν έχει έτοιμο, όχι, τώρα γιατί ξέρω όταν με ρωτήσει. Δεν έχει καταλάβει τόσα χρόνια ότι αυτοσχεδιάζω. Θα σου πω κάτι, και η κόκκινη ρίγα κόβει. Όχι, δεν κόβει γιατί είναι πλάκια καθόλου. Η κόκκινη, άσπρη προσθέτει όμω. Άρα είναι ισοπαλία. Άρα δεν παίζει το μπλουζάκι ρόλο, κατάλαβε λοιπόν. Είναι χιουμορίστα ο άτιμο. Ε, το έχω, το έχω, το έχω. Τι άλλα, για πείτε. Το πάρω και μπορώ. Είναι λίγο σκορδάκι μέσα, ε. Λίγο σκορδάκι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Για το μάτι, για το μάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ε. Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό, παιδιά. Εγώ πέτυχα και μύδι πέτυχα. Εγώ πέτυχα ως και μύδι. Παιδιά, του πέσε το μύδι του Σεφερλί. Καλό φαινιδάκι πάντως. Είναι λίγο πικάντικο, είναι λίγο αλμυρό, έτσι, ε. Έχει πιπεράκι παραπάνω, αλλά... Είναι για ούζο. Ε, ναι, είναι λίγο πικάντικο. Λες και έχουμε πει κακά λόγια και μας έχει βάλει πιπέρι, κυρία. Μαλός. Γιώργο, τι γίνεται εκεί, τι λέει? Να, πρέπει να έχουμε πολλά κακά λόγια για τόσο πιπέρι. Είναι πολύ επαγγελματικό. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Τι λέτε, είναι τόσο πικάντικο. Τι πάρατε? Εγώ θα βουτήξω στην πισίνα με το κεφάλι. Κάτι καίει. Πιπεριά, ναι, πιπεριά και η ο ήλιο. Ωραίο είναι, αλλά πικάντικο είναι. Θέλει ουζάκι. Θέλει ουζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να υποδεχθούμε λοιπόν τη δεύτερη διαγωνιστήρια σήμερα, την Ιωάννα την Σκοπέτου. Γεια σου, Ιωάννα. Γερμανικό. Γεια σας. Εσύ από πού είσαι? Από την Πάτρα. Από την Πάτρα? Ναι. Πολύ όμορφο κορίτσι. Είδες εδώ καμιά ώρα την Πάτρα από εδώ? Ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Με τι ασχολείσαι εσύ? Είμαι μεταφράστρια. Έλα ρε. Ναι. Ποια είναι η γλώσσα που μιλάς καλύτερα?
Τα ελληνικά. Όμως, άλλες. Αγγλικά και γερμανικά. Αγγλικά και γερμανικά. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ μαγειρεύεις καλά? Νομίζω. Είσαι παντρεμένη, όχι? Όχι, όχι. Ωραία. Μικρή. Ναι, είμαι μικρή. Αυτό πώς το έφτιαξες τώρα, για πες μας. Είναι ένα μυδοπίλαθο με ντομάτα. Ναι. Έχει μέσα φρέσκο κρεμμυδάκι, ντομάτα φρέσκα και χυμό και άνηθο και σκόρδο. Ναι. Αμάν, τι καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις, μην γελάτε. Νικήτερα εδώ. Συνεχίζει κυρία μου. Τα πάλα. Λοιπόν. Σ' αρέσει. Κρεμμυδάκι είναι αυτό, διόσμος τι είναι, τι έφαγα? Κρεμμύδι φρέσκο. Πάρα πολύ ωραίο είναι, κυρία μου. Δημήτρη, το πρώτο μου φαινόταν πολύ επαγγελματικό. Ρε Άκη, πολύ επαγγελματικό το. Κάτι μας κοροϊδεύει, κυρία, γιατί είχε κάνει. Νομίζω το σεφ είναι, το ήρθε εδώ, το πήρα από το σεφ του ξενοδοχείου. Κοριτσάκι μου, γλυκό. Για να δω τι έφτιαξες. Καταρχήν, πόση ώρα σου πήρε? Καμιά ωρίτσα. Καμιά ωρίτσα, έτσι. Είναι δύσκολο γενικά αυτό. Άμα το κάνεις πολλές φορές, το τελάχιστο κολλάει. Όχι ρε παιδάκι μου, γιατί είναι μπουκίνη λόγια. Πάει να πάρουμε σειρά, άντε. Λοιπόν, έλα. Δεν ρωτήσεις τώρα πόσο η ώρα σου έφτιαξε. Και τι ζώδιο είσαι και μπορεί το ζώδιο αυτό να φτιάχνει με το πίλαφο και να του πετυχαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκούδι, πεινάμε. Τέλειο, πολύ ωραίο. Άντε ρε Σκούδι. Άντε, φάει να πηγαίνουμε παρακάτω. Παιδιά, μη γίνει συνοστισμός εκεί. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου. Αυτό το αποκαμισάκι πώς θα τραγωνάκα μπλε και πώς άσπρα. Τα έχεις μετρήσει? Δεν τα μέτρησα. Θέλω να πω κι εγώ κάτι, τι μόνο εσύ που είσαι. Λοιπόν, μύδια έχει εσένα. Πόσα μύδια έχεις βάλει? Πόσα μύδια κάνει ο σάκος, πώς το λέει. Ωραίο, πιο ελαφρύ. Πιο ελαφρύ από το προηγούμενο, πάρα πολύ ωραίο. Και ελαφρύ, να δεις. Αυτό το τρως για σαλάτα. Ναι, μαζί για με πρώτο, το άλλο. Για πρώτο. Όχι, το άλλο πολύ πρώτο ήταν, αλλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι μπράβο, Φεϊ, βάλε και απ' άλλο. Θες λίγο ψωμάκι. Να σε πιάσει. Την κατέστρεψε την ηλικία. Μπράβο, Φεϊ. Ωραίο. Πολύ. Πάμε ρε, για να δούμε, Ιωάννα. Και αυτό και στο τέλος. Τι παίζει εδώ. Όχι, ήταν ένα κομμάτι του προηγούμενου που δεν είχε φάει. Στο στόμα σου, δεν το έχει μασίσει. Διαφορετικό πολύ. Πού είναι εδώ, έχει. Δεν έχει βάλει πολύ άνοιχτο. Ναι. Είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν ωραίο, αλλά ήταν περισσότερο ριζότο. Το μυδοπίλαθο αυτό δεν είναι ριζότο. Είναι σαν ριζότο. Αυτό θυμίζει περισσότερο. Σταμάτα, Γιώργο, αυτό είναι. Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ. Αλλά λίγο λιγότερο άνοιχτο, γιατί έβαλε πάρα πολύ και καλύπτει όλη τη γεύση. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην τρίτη αγωνιζόμενη, την κυρία Γιάννα Χρόνη. Εμένα έτσι μου αρέσει. Άσπρο, άσπρο το ριζότο με τα μύθια. Ριζότο, άσπρο και παχύ. Με το πίλαφο. Τη Γιάννα στο καμάρι. Γιάννα, από πού είσαι εσύ? Παλιοχώρη. Καστούνια Μαλιάδα. Ε? Γαστούνια Μαλιάδα, μα έχετε ακούσει Παλιοχώρη. Ωραία χωριά. Αμαλιάδα, βέβαια. Αμαλιάδα, ρε παιδιά. Μισή ώρα. Τα φιλιά μα έχω περάσει υπέροχο. Κάνει τόσα live εκεί πέρα. Υπέροχο κόσμο. Δύο παιδάκια να σου πολλά φιλιά. Έχω περάσει πάρα πολύ όμω. Μου τα παιδάκια να τρώνε. Μαμά, θέλουμε να μα φτιάξει αυτό. Μπριζόλε. Μπριζόλε τα παιδάκια. Κάτι σιγαϊτέ. Και μακαρόνια, πε τα. Μακαρόνια. Δεν θέλατε. Δεν θέλατε ένα μπριζολοπίλαφο. Πώ το έκανε και λίγο να μα πιάσει το μπριζολοπίλαφο. Έκανε με κρέμα γάλακτο. Έκανα τα μύδια, τα τσιγάρισα, τσιγάρισα πιπεριά, κρεμμύδι φρέσκο. Και στο τέλο ρίξαμε το κρέμα γάλακτο. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, έλα Δημήτρη. Έρχομαι. Εγώ πάντως, εμένα μου αρέσει η κλασική συνταγή το μεδοπίλαφο που είναι με κρασάκι. Κανείς δεν έκανε την κλασική κλασική. Το ρύζι το άσπρο. Ποια είναι η κλασική, για πες μας. Άσπρο ρύζι χωρίς κρεμμύδι. Η κλασική είναι αυτό, λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο και ξερό βάζουμε. Το σουτάρι δίνουμε σε... Αυτό είναι πιο μεσογειακό. Πατέρνα, θα κάνεις συνέντευξη το Πασέρο Σπύρι τώρα εδώ. Αυτό είναι για ούτε. Γρήγορα, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο που είναι στα μύδια, το ρύζι. Μόνο λευκό κρασί, ξηρό λευκό κρασί, πάντα στα μύδια, ξηρό. Αυτό είναι το μυστικό και αυτό βγάζουμε τα γεύση που έχει το μύδι. Άνοιχτο λίγο, όχι πολύ. Κατερίνα, εμένα έχει λίγο. Αυτό είναι για ούζο, παιδιά. Θα το χωνέψει κιόλα εκεί. Η μπαμπά, έλα γρήγορα, πάμε. Τι σώμα είναι αυτό, βρε Κατερίνα. Τι καλά, τώρα με είδε που σηκώθηκα. Τι ομορφιά. Γεια σου, Κατερίνα. Μετά από τα άλλα κροστάκια. Να κάνουμε μετά παρακαλώ και ένα διάβασμα. Γιώργο μου. Ωραίο. Σου πάει το κόκκινο, ναι. Σπαντρίγκα τον μάρανε. Πάρα πολύ ωραίο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Έλα, Φέι. Ωραίο ήταν, Μάρκο. Ωραίο, ωραίο.
πιο προβλέψιμο γιατί ήταν η κρέμα γάλακτος που του έδωσε από την αρχή ένα προβάδισμα. Θα καταλάβεις. Πάμε ρε Αγνάρ, θα γίνει. Τέλεια σας. Τι ωραία κυρία που εσείς πολύ όμορφη. Για εμάς τίποτα δεν πειράζει. Κάσε εσύ δεν έδω σκοπελέτα. Αυτό που γίνεται ντου από παντού από τους δύο. Ναι. Για πες. Ωραίο είναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις καθόλου μύδι. Έτσι χαθεί από την κρέμα γάλακτος. Αυτό είναι. Γιατί το μυδοπίραθρο πρέπει να βγαίνει γεύση από το μύδι. Και βγάζει κάτι ξινό αυτό. Έτσι έχει κρασί. Κρασί έχετε βάλει. Ναι. Έχετε βάλει κρασί. Γι' αυτό. Λοιπόν, Ελλάδα και τρεις κυρίες μπροστά. Να πούμε ότι τα γιανουλάκια είναι δύο. Το γιανουλάκι που θα έφερνε τις βαθμολογίες από την Αθήνα γέννησε γυναίκα, το δίδυμα. Α, μπράβο, να το ζήσουμε. Έτσι κατά... καθόταν και τη βαθμολογούσε εκείνη έξω από το προσκομείο χωρίς. Άρα θα βαθμολογήσουμε με το στόμα, Δημήτρη. Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Λοιπόν, βαθμολογούμε πρώτα από το 0 έως το 10 βάζουμε, έτσι. Το μυδοπίλαφο της Μαρίας. Πάμε, Δημήτρη. 10 θα βάλω γιατί είχε το καυτερό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω γρήγορα, γρήγορα και λέω κι εγώ ένα δεκάρι, διότι μου αρέσουν τα καυτερά και εμένα, έτσι είναι δυνατό. Άρα τα καυτερά, Συνεχίζω κι εγώ 10 γιατί μου αρέσουν τα καυτερά και αρέσουν και στην Κατερίνα και στον Δημήτρη. Οπότε. Ευχαριστώ. 10. Πω. Έτσι απλά. Τόσα δεκάρια ούτω ματιάμπα στον Άι ευκαιρία δεν είχε πάρει. Εγώ βάζω στο μυδοπίδαφο τη Μαρία 8. Θα βάλω κι εγώ 8. Είμαστε μόνοι σοβαροί όπω καταλάβατε. Θέλω με τον Άι. Όχι, ήταν πολύ ωραία. 56 στο σύνολο. Όχι, απλά είχατε βάλει φυστίκια πριν γι' αυτό. 56. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε στην Ιωάννα λοιπόν. Ιωάννα. Ναι, Ιωάννα, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Εγώ θα βάλω στην Ιωάννα 8. 8, ναι. Εγώ θα βάλω 9. Ωραίο, ήταν μια χαρά. Τι θες, Δημητράκη. Τίποτα, Κατερινάκη. Και εγώ θα βάλω 9 γιατί μου αρέσουν τα καυτερά, οπότε βάλω το 10 στη Μαρία. Άρα βάζω 9 γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν πιο light. 9. Θεωρώ ότι με τεράστια διαφορά ήταν το καλύτερο από τα 3. Είναι σαφές ότι δεν ξέρω να τρώνε οι προηγούμενοι. Βάζω 10. Κοίτα να δεις ρε φίλε, δεν βάζω του κάνει 10. Να πάει να πει τη δική του γνωμονογιά. Πρέπει να υποτιμήσει εμάς. Άκου τη γνώμη του ειδικού. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο και εγώ θα βάλω 10. Ο άνθρωπος με την Ελβιέλα, την κόκκινη. Αυτό. 55. Είναι κλοπή τώρα ότι θα κερδίσει το πρώτο σχέδιο. Ω, είναι κλοπή. Πάμε, κρίνουμε το τρίτο. 9 το τρίτο. 9. 8 το τρίτο. 8 κι εγώ. 10. Εντάξει, απαράδεκτο. Πες ένα δικό σου. Ήταν πιο προβλέψιμο. Ήτανε... 9 εγώ, 9. Εγώ θα βάλω 7 γιατί το πρώτο θεωρώ ότι ήταν καλύτερο από το τρίτο. Το τρίτο σας είπα ότι είχε την κρέμα γάλακτος και κάλυψε τελείως όλη τη γεύση από τα υπόλοιπα. Αυτό. Αλλά ήταν ωραίο. Ποιος κέρδισε. Ποιος νομερό το μύδι όμως. Ένα μύδι δεν φέρνει την άνοιξη. Ένα μύδι δεν φέρνει την άνοιξη. Δύο έφαγα από το τρίτο. Λοιπόν. Νικήτρια. Πόσο? 51. Λοιπόν, νικήτρια η Μαρία. Μπράβο Μαρία, συγχαρητήρια. Δεύτερη η Ιωάννα και τρίτη η Γιάννα. Θεωρώ ότι έγινε αδικία εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ίσως έτσι, Μαρία, ήταν και το πρώτο που δοκιμάσαμε και μας έμεινε η γεύση της Μαρίας. Θα ξανακάνουμε μια γύρα ανάποδα. Και μετά άλλη μια γύρα. Η Γιάννα κερδίζει ένα καλάθι με βιολογικά τρόφιμα, ροφήματα και υπερτροφές από την εταιρεία buyosophy.gr. Είναι και το site. Η δεύτερη νικήτρια Ιωάννα κερδίζει αυτό το ζευγάρι σκουλαρίκι από την GT Τσαγκαράκης που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Τι ωραία που το λες. Και η πρώτη νικήτρια κερδίζει έτσι οι διανυκτερεύσεις δύο άτομα με πρωινό. Το φίλιο ζευγάρι κυρίες στην Κρήτη, μια προσφορά του πρακτορείου PTA. Μπράβο, απίστευτο παιδιά. Μόνο διανυκτερεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Χαρήκαμε πολύ. Μπράβο, να πάμε να παίξουμε Στέλιο. Πάμε για παιχνίδι. Πάμε για παιχνίδι. Εγώ θα παίξω. Let's go. 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 Let's go